η κατάσταση στη Δυτική Μακεδονία, σε όλα τα επίπεδα, έτσι, στο οικονομικό της, στο κοινωνικό της, σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, είναι και έχει πλήρη εξάρτηση από το πώς πάει όλη η χώρα. Έτσι, είναι ένα κομμάτι της χώρας, η χώρα έχει τεράστια προβλήματα, η Δυτική Μακεδονία, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Πρίτανης πριν, αυτά που νομίζουμε εμείς ότι είναι τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, δεν είναι. Είναι ελάχιστα πλέον τα πλεονεκτήματα αυτής της περιοχής. Μην ξεχνάμε ότι στη χώρα το μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ είναι ο τουρισμός μέσω της θάλασσας. Η Δυτική Μακεδονία στερείται αυτής της ευλογίας. Οπότε αυτό πρέπει με πολιτικές, παρεμβατικές πολιτικές του κράτους, να μην έχουμε ψευδεστήσεις ότι μπορεί ο πρώτος ή ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης να συνδράμει ούτως ώστε να αλλάξει κατά πολύ τους δείκτες. Άρα λοιπόν εδώ θέλουμε παρεμβατικές πολιτικές της χώρας να δουν αυτό το κομμάτι και ειδικά μετά τη μεταλλεγνητική περίοδο που θα πρέπει να σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να βοηθήσουν την περιοχή. Άρα λοιπόν για να δομηθεί ανάπτυξη στην περιοχή το πρώτο πράγμα που χρειάζεται η ανάπτυξη είναι τα κεφάλαια. Έτσι δεν μπορείς να κάνεις ομελέτα χωρίς αυγά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρεθούν τα κεφάλαια που θα επενδυθούν στη Δυτική Μακεδονία ώστε να μπορέσει ο κάτοικος αυτής της περιοχής να ακολουθεί τουλάχιστον το μέσο όρο των κατοίκων όλης της χώρας. Φοβάμαι ότι συνεχώς το ΑΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας θα αποκλίνει από το μέσο ΑΕΠ της χώρας για όλα αυτά που πριν σας ανέφερα. Με ανασυχεί το γεγονός ότι δεν υπάρχουν στον κοντινό ορίζοντα, δεν βλέπω πολιτικές. Και δεν βλέπω όχι μόνο από την κυβέρνηση, δεν ακούω προτάσεις και από την αξιωματική αντιπολίτευση και από την Μίζωνα ή την Ελλάσσον αντιπολίτευση. Άρα λοιπόν έχουμε την υποχρέωση να κάτσουμε όλοι εμείς που ζούμε εδώ, που γνωρίζουμε τα προβλήματα και να καταθέσουμε εμείς τις προτάσεις μας και ενωμένοι όλοι μαζί, αυτοδιοίκηση, φορείς, πανεπιστήμιο, να τις επιβάλλουμε. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, πολύ φοβάμαι, όπως σας είπα και όπως σωστά σας άκουσα στην αρχή του λόγου σας, μιλήσατε για μια γυρασμένη περιοχή. Να σας θυμίσω εδώ ότι έχουμε ένα εκρηκτικό μείγμα, ένα τρίγωνο του διαβόλου που το αποκαλώ, το χρέος της χώρας, η ανεργία και το δημογραφικό. Ωραία. Εάν αυτά δεν παρεύουμε, είναι και το τέλος της περιοχής μας. Κάνατε μια αναφορά για να βρεθούν κεφάλαια και ρωτώ. Παλαιότερα ακούγαμε τα πακέτα Ντελόρ, το περίφημο πακέτο Ντελόρ 1, το πακέτο Ντελόρ 2, πριν τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, μετέπειτα πήγαμε στο πακέτο Γιουγκέρ, το οποίο είχε για πολλούς πολλά χρήματα. Τώρα ζούμε σε μια περίοδο που ανθεί και βλέπεις μια καθημερινότητα σε απίθανα μέρη, σε κοινότητες οι οποίες κάποιος δεν θα περίμενε να ακούσει αυτές τις λέξεις, να λένε πότε θα ανοίξει το ΕΣΠΑ, έχει το ΕΣΠΑ, τι δίνει το ΕΣΠΑ και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά δεν είναι χρηματοδοτικά εργαλεία, δεν είναι οικονομικές ενισχύσεις ή είναι μια απάτη τέλος πάντων? Όχι, κάθε άλλο. Απάτη δεν είναι και δυστυχώς επειδή η χώρα πτώχευσε, αλλά όλοι κρύβονται, κανείς δεν το λέει. Έτσι, έχει πτωχεύσει εδώ και 6-7 χρόνια η χώρα. Είναι τα μόνα χρήματα που διαχειρίζεται το ελληνικό κράτος. Έτσι. Είναι μόνο το πακέτο Γιουγκέρ που είπατε, το ΕΣΠΑ δηλαδή, το οποίο για όλη τη χώρα είναι 19,5 δις. Για δε την περιφέρειά μας είναι τα 330 εκατομμύρια. Να πω εδώ ότι το ΣΕΣ, το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης, το νέο ΕΣΠΑ όπως το ξέρει ο κόσμος, δεν λειτουργεί ακριβώς όπως λειτουργούσαν τα προηγούμενα πακέτα. Είναι ένα πολύ πιο βαρύ πρόγραμμα, απαιτεί συνέργεια για να ολοκληρωθεί. Και αυτό το κάνανε οι Ευρωπαίοι γιατί καταλαβαίναν και είδαν ότι και όχι μόνο η χώρα μας, αλλά όλες οι ευρωπαϊκές χώρες κατασφαλούν τα χρήματα κυρίως δράσεις οι οποίες δεν συνέσφεραν στην οικονομία των τόπων. Δηλαδή το να κάνεις ένα πεζοδρόμιο, παράδειγμα, που όλοι οι Δήμοι, ειδικά ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης, το δεύτερο, επειδή το δούλεψα το πρώτο και το δεύτερο πακέτο, τον τελώρο, κύριε Παπαδόπουλε, η χώρα το έκανε πεζοδρόμια.